Ξεκίνησε σήμερα η πλήρης επαναλειτουργία του Κέντρου Υγείας Τριμονικού. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ηράκλειας, Γιώργος Κουτσάκης, η πίεση που δεχόταν το νοσοκομείο ήταν μεγάλη και γι' αυτό το λόγο χρειαζόταν ενίσχυσή του μέχρι να γίνει η ύφεση των κρουσμάτων. Θα σας πω ότι το Κέντρο Υγείας Τριμονικού από σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, ξεκινάει την πλήρη λειτουργία όπως ξέραμε και λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα. Και αυτό γιατί υπήρξε ένα διάστημα μιας διακοπής της πλήρους του λειτουργίας εξαιτίας του κορονοϊού και της πίεσης που δεχόταν το νοσοκομείο Σερών σχετικά από τον αριθμό των περιστατικών του κορονοϊού. Πρόσφατο είναι το γεγονός ότι είχαμε υψηλό αριθμό κρουσμάτων στο νοσοκομείο και υψηλό αριθμό διασωληνωμένων ανθρώπων. Και στα πλαίσια του σχεδιασμού της υγειονομικής περιφέρειας και όχι μόνο για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, για την αναπλήρωση προσωπικού ή για την επιπλέον συμβολή προσωπικού προς αυτήν την κατεύθυνση, από συγκεκριμένα κέντρα υγείας πάρθηκαν οι γιατροί και πήγαιναν να βοηθήσουν το νοσοκομείο Σερών να ενισχύσουν τέλος πάντων τις δραστηριότητες του νοσοκομείου Σερών. Τώρα πια αυτή η ανάγκη δεν προκύπτει από ό,τι φαίνεται, γιατί έχουμε μια σημαντική ύφεση των κρουσμάτων. Οπότε το Κέντρο Υγείας Τριμονικού ξαναγυρνάει να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε και πρώτα, με τις εφημερίες του και με όλα αυτά. Τα κέντρα υγείας θα λειτουργήσουν όπως πρέπει, τόνισε. Τα κέντρα υγείας θα λειτουργήσουν όπως πρέπει. Αν έρθει η ώρα, πιθανόν να λειτουργήσουν και αυτά ως εμβολιαστικά κέντρα. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Τώρα, ξέρω ότι πιλωτικά στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο το Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου και το Νοσοκομείο Σερών υπόψη. Άρα λοιπόν, ξέρω επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι τους δίνεται η δυνατότητα να πάνε στο Νοσοκομείο Σερών να εμβολιαστούν. Συγκεκριμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο και κάποιοι άνθρωποι υπερήλικες, στους οποίους έχει καθοριστεί η ημερομηνία εμβολιασμού και είναι από την επόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα μετακινηθούν, θα πάνε στο νοσοκομείο Σερών, θα εμβολιαστούν και θα ξαναγυρίσουν σπίτι τους. Μακάρι, και λέμε και εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη, γιατί το είχα πει και στο παρελθόν, ακόμα και περιφερειακά ιατρία, αν γίνουν εμβολιαστικά κέντρα, εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη να τους εξοπλίσουμε με τον απαραίτητο μηχανισμό υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους όσο γίνεται καλύτερα.